Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε λοιπόν ένα βίντεο που γουστάρατε πάρα πολύ. Μια νέα ιδέα, μια νέα προσπάθεια. Ήταν το βίντεο Weekend League Challenge με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά φυσικά δεν γινόταν να μην κάνω και αυτή την εβδομάδα το τεράστιο match Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βασικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το οποίο γίνεται την Κυριακή στις 7.30 ώρα. Και να φτιάξουμε μια ομάδα μισή με τους παίκτες του Ολυμπιακού, μισή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και φυσικά όποια μεριά βάζει τα περισσότερα γκολ, αυτή θα είναι η καλύτερη, ας το πούμε έτσι. Πριν πάμε όμως να σου δείξω την ομάδα, σου έχω ένα fact. Ποιος είναι ο top scorer του αιώνιου derby όλων των εποχών? Ο Δημήτρης Σαραβάκος. Πόσο χρόνο είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος? 60 χρονών. 60! Ούτε θα βρίσκω αυτά στην αρχή, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις κάνει subscribe, κάνε subscribe γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ να φτάσουμε τους 60.000 συνδρομητές στο κανάλι. Πάμε να δούμε την ομάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον ντέρμπι των αιωνίων. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τον τερματοφύλακα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε άλλον από τον Βάτσλικ, φυσικά. Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τον Μπρενιόλι, αλλά άλλο 81 rating και άλλο 73. Δεν έχουμε πολλά να πούμε εδώ πέρα. Πάμε στους δύο αμυντικούς. Οπότε δεξιά πλευρά θα είναι η πλευρά του Παναθηναϊκού και αριστερή θα είναι η πλευρά του Ολυμπιακού. Το δεξί center back του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα είναι ο Σένκεβελντ. Νομίζω το είπα σωστά. Δεν νομίζω να υπάρχουν τόσα δύσκολα ονόματα σε αυτό το επεισόδιο αυτή την εβδομάδα, γιατί στο προηγούμενο, από ό,τι μου είπατε, πετσόκοψα μερικά ονόματα, βράγγιες, κουτουλού. Πάμε τώρα στο center back του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο Σισε. Παπέ Αμπού Σισε, 79 pace, 86 physical, αλλά έχει 94 strength. Ναι, για κάποιο λόγο έχουμε το Σενεγάλο Σβάρτσενέγκερ στην ομάδα μας. Ο Ίγνασον έκανε παπάδες και έχει 60 κάτι pace. Οπότε αυτοί οι δύο δεν γίνεται να κάνουν τα πάνε χειρότερα. Πάμε τώρα πρώτα απ' όλα στο right back του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι εδώ πέρα ο Σάντσες, ο Αργεντίνος back, 84 pace. Εντάξει, για silver κάρτα, πολύ all around, ωραία stats. Εντάξει, καλό defending, καλό physical, καλό dribbling. Left back λοιπόν. Όχι ότι υπάρχουν και πολλά από τη θέση του, Ολυμπιακού, έτσι. Ρέαπτσουκ. Δεν υπάρχει άλλο, νομίζω υπάρχει άλλο ένα και είναι 61 rating bronze κάρτα. Οπότε Ρέαπτσουκ. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε δουλειά με Χατζησάφη, ή όπως το λέει ένα γνωστό streamer Σάφη. Οπότε αυτή θα είναι λοιπόν η άμυνά μας. Πλάκα θα έχει, έχω hype, όχι ότι δεν είχα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι όντως έχουμε κάρτες οι οποίες είναι και fun to play, είναι αρκετά καλές κάρτες. Προχωράμε λοιπόν στην κεντρική γραμμή και πάλι θα παίξουμε, όπως ξέρετε, το γνωστό 4-4-2 που παίζω πάντα. Θα πάμε πρώτα στον μέσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι ο Μαωρίσιο, εδώ πέρα ο Βραζιλιάνος. Full all around stats, πολύ ισορροπημένα stats, όλα είναι πάνω από το 70 rating. Το μόνο που δεν έχει είναι stamina, γι' αυτό θα πρέπει να φέρουμε κάποιον από τον πάγκο. Και έχω κάποιον που θέλω σίγουρα να φέρω από τον πάγκο, από τον Παναθηναϊκό. Θα σας δείξω σε λιγάκι. Μέσος Ολυμπιακού. Επέλεξε να πάω με έναν Καμαρά, όχι τον Αγκιμπού τελικά, επειδή δεν έχει πολύ καλό rating, αλλά αποφάσισα να πάω με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος και πάλι σαν τον Μαωρίσιο δίπλα του έχει πολύ καλά και ισορροπημένα stats. Ακόμα και ένα stat που είναι πάνω από το 80 rating, το physical. Έχει πολύ καλό stamina, θα μπορεί να μας τρέξει για όλα τα match. Καλή άμυνα, καλή πάσα, τρίπλα, όλα τα έχει, ρε φίλε. Ακόμα και καλό shot power έχει. Ποιος ξέρει, μπορεί να μας βάλει και ένα γκολάκι σήμερα. Οπότε γενικά αυτό το κέντρο σε σύστημα 4-4-2 με δύο έτσι οχτάρια βαρβάτα μηχανάκια, νομίζω θα είμαστε κομπλέ. Δεξιά πτέρυγα τώρα. Θα την τρέξει λοιπόν ο Παλάσιος του Παναθηναϊκού, 91 pace, ωραίο balance, λίγη γρηγοράδα στα extreme τέλος πάντων, όχι όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι το Ζήφκο δεν είναι γρήγορος, αλλά εντάξει δεν είναι και δεν έχει 91 pace. Και πάμε τώρα στην αριστερή πτέρυγα, ο οποίος είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες εδώ πέρα, ο Inform, κυρίες και κύριοι. Ο πρώτος μας Inform στα derby, σε αυτή τη σειρά με τα derby τέλος πάντων. Πολύ ωραία stats, 81 rating, ok. Πολύ ωραίο dribbling, 97 balance, 91 dribbling, θα μπορεί να στρίβει πολύ εύκολα. Και επίσης το καλύτερο για ένα extreme είναι να μπορεί να μας τρέξει για όλο το match. Και αυτό θα μπορεί να το κάνει ο Γκάρι Ροντρίγκες, 88 stamina, δεν θα πεθαίνει ποτέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε στους δύο μας επιθετικούς. Για να δούμε. Από τη μεριά του Ολυμπιακού δεν γίνεται να μην έχουμε τον Ελαραμπή, τον πιστολέρο, 83 shooting. Κάποτε νόμιζα ότι είχε ρε φίλε 5 weak foot. Και επίσης πέρσι είχε πάρει 4-5 inform. Φέτος δεν έχει πάρει ακόμα καμία. Αλλά εντάξει, κοιτάξτε, 83 shooting με τέτοιο shooting. Δεν γίνεται να μην τον βάζουμε στην επίθεση. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας επιλογή στους επιθετικούς, ο οποίος είναι καρτάρα, ρε φίλε. Και είναι ο Καρλίτος. Ο Inform, 79 rating. Έχει 86 pace. Πάρα πολύ γρήγορο σε σχέση με τον Ελαραμπή δίπλα του. Δεν έχει το shooting που έχει ο Ελαραμπή, αλλά έχει και το dribbling. 93 balance, 90 agility. Θα μας κάνει πολύ ωραία δουλειά, νομίζω. Και έχει επίσης και 4 skill moves. 2 weak foot όμως, για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Αυτή εδώ είναι η ομάδα λοιπόν που θα δοκιμάσουμε σήμερα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα 4-5 μάτς που θα παίξουμε στο weekend
Weekend League, το πιο δύσκολο mode του FIFA. Και θα, φυσικά θα έχουμε και παίκτες να φέρουμε και τον πάγκο, έτσι. Και εδώ είναι λοιπόν ο πάγκος μας για σήμερα. Όπως βλέπετε, Τικίνιο, Ονιακούρου, Φορτούνης, Ρούμπεν Σεμέδο, Αϊτόρ, Αλεξανδρόπουλος και Χατζηγιοβάνης. Σίγουρα θα μπουν μερικοί, ειδικά ο Αλεξανδρόπουλος, γιατί είναι και παιχτάρα, αλλά και επίσης γιατί ο Μαρίσιο έχει 69 στάμινα, δεν θα μπορεί να παίξει πάνω από το 50 λεπτά, σίγουρα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ματς. Τι είναι αυτό που λέω μπροστά. Μαραντόνα, Μιτ, Κρόιφ, Σαλά. Πολύ δύσκολη ομάδα για πρώτο μάτς. Φύγαμε. Λέω Μαωρίσιο, σε βλέπω. Ο Παλάσου έχει Μαωρίσιο. Α! Γκολ! Γκολ! Πάμε ρε φίλε, Παλάσιος! Απ' την ασίστ του Ελαραμπή και με τα αριστερό του και να κερδίζουμε να μην αυτή την υπερομάδα. Έλα ρε Μαντί. Έλα ρε Μαντί Καμάρα, έλα ρε φίλε, τώρα το φάγαμε εξαιτία σου. Τώρα το φάγαμε εξαιτία σου. Εσύ φταίς Μαντί. Εκεί πέρα, μα να κάνει τάκλι, να κάνει τάκλι. Φίλε, να πάρει την μπάλα. Όχι, κάνει τάκλι και την αφήνει εκεί την μπάλα. Ίσως πρέπει να είχα βάλει τον Αγκιμπού τελικά. Όχι, ρε. Ακεί άμυνα δικιά μου, εγώ αυτό. Βάλ' το. Άρε, Λαραμπής και offside. Ω, μ' άφησε πάλι. Βάλ' το. Ναι, ρε Καρλίτος. Καρλίτος Majestic. Ω, καλά, εντάξει. Και είναι onside κιόλας, γιατί ο Σουάρες είναι ό,τι χειρότερο. Σουάρες σε μισό. Σάντσες, βασικά, ο Σουάρες. Πω, παιδιά. Nope. Ω, ω, ω. Μέσα από το πόδι του πέρασε. Ναι, την κάνουμε, μάγκες. Την κάνουμε. Όταν η μπάλα περνάει ανάμεσα από τους παίκτες σου, ξέρεις ότι είναι η στιγμή να πας στο επόμενο μάτς. Μετά από αυτό το μάτς, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-0, διότι τα δύο γκολ που μπήκαν σε αυτό το μάτς ήταν από τον Καρλίτος και από τον Παλάσιος. Πάμε λοιπόν, πας και δούμε και καμία πιο εύκολη ομάδα, εντάξει. Μπεντζεμά, Κομάν, Μαρκίνιος, Κιμπεπέ, Φεκίρ. Οκ, λίγο πιο πίπια ρε φίλε από τον προηγούμενο. Τι ήταν ο άλλος, τι Κρόιφ Μαραντόνα. Ακόμα και όταν παίζουμε την κανονική ομάδα, δεν βλέπω τέτοιες ομάδες. Τι είχε ο άλλος. Βάμος, μάτς νούμερο 2. Ναι. Μήπως δεν είναι τόσο καλή αυτή η ομάδα όσο νομίζω. Μήπως η προηγούμενη ομάδα είχε κάποιο momentum. Πάλτο. Ναι, ρε Καρλίτος. Ασίστ Παλάσιος, γκολ Καρλίτος, Ματζέστη. Φοβερό τρίπλε εκεί πέρα για να το καρφώσει. Μπράβο, ρε Καρλίτος. 1-1. Πάλτο. Έλα, ρε. Έλα, ρε πισούτα, ρε γα. Τι κάνεις. Τι περιμένεις. Πάμε, ρε Λαραμπή. Το προσπάθησε τουλάχιστον, μ' άρεσε. Λαραμπή. Ναι, όχι, ρε Λαραμπή. Βάλ' το, κύριε φίλε. Γκολ! Ναι! Μαντί Καμαρά, ποιος είναι? Μαντί Καμαρά, μπράβο ρε φίλε! Είδες, του τη λέγαμε στο προηγούμενο μάτς και τώρα ξυπνήσανε λίγο. Ω, καλά Παλάσιος, μόνο για σίγουρα γκολ είσαι. Πάγαμε. Δώσε μου λίγο τύχη, σε παρακαλώ, EA. Σε παρακαλώ τώρα, άμα έχω κάνει κουπόνι ακόμα για τύχη, δώστε μου τώρα. Τώρα, ας δούμε. Ναι! Δεν έχει, δεν τα έχει, δεν έχει τις χωχώνες. Wait a minute. Βάζουμε Αλεξανδρού, βάζουμε Ονιεκούρου και βάζουμε και Χατζηγιοβάνη, πάμε. Πάμε παράταση ρε φίλε στο δεύτερο μάτς. Ναι! Με την τρίτη του επαφή με την μπάλα κάνει το 3-2, μπράβο ρε Ονιεκούρου. Φοβερός ήταν και αριστερό πόδαρος, είναι δεξιό πόδαρος. Πανέβηκε. Ο Γιουγκούρ και πάλι, τι κάνει ο Άντρι, τι κάνεις, μήπως πρέπει να σε βάλω βασικό. Goal kick. Έφυγε, δεν μπορεί. Ο Νιεκουγού, παιχτάρα ρε φίλε. Να δούμε τι έγινε με τα γκολ τώρα όμως. Μετά από αυτό το match λοιπόν είμαστε 3-3 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βασικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι, όπως είναι το μάτς και της Κυριακής. Ένα γκολ έχει βάλει ο Καρλίτος, ένα γκολ έχει βάλει και ο Μαντί Καμαρά και δύο γκολ έχει βάλει ο Νιεκούρου στην παράταση για να μας οδηγήσει στο Rage Quit. Οπότε κάπως έτσι παίρνουμε την πρώτη νίκη του επεισοδίου. Κλαπ, 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 όπως κάναμε και στο τυπάλους. Μάτς νούμερο 3. Οκ, μία κανονική ομάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε εσύ. Αλλά κάτσε, γιατί κανονικά ξέρετε πως δουλεύει. Όταν ο άλλος έχει απλή ομάδα, μπορεί να είναι και κανένας pro page που απλά βαριέται και θέλει να μπει με χρυσή ομάδα ή με ομάδα Super League. Φύγαμε! Μάτς νούμερο 3. Πάμε να πάρουμε τη δεύτερη μας νίκη. Πάρτο! Ναι! Σαν έναν prime τζάκι είναι εκεί, μυρίζεται τον goal. Και 1-0 από το λάθος του αντιπάλου. Καρλίτος περιμένει. Όχι, πάλι να είναι το πιο τέλειο goal ever. Από την μπάσα μέχρι το τελείωμα, όλα ήταν μαγικά. Είναι ρε φίλε, αυτοί οι παίκτες έχουν το Super League και το βλέπουν να το βρίσκουν όλα έτοιμοι. Κοίτα το τι κάνει ο Λαραμπή. Είσαι. Για άλλο goal ο Σισε. Πόσο ψηλός, πόσο ύψος έχει ο Σισε ρε παιδιά. Άμα ήμουν manager, αυτό είναι το στυλ τζαβού. Χημεία μεταξύ των επιθετικών. Κοιτάξτε εκεί πέρα, Λαραμπή Καρλίτος και 3-0. Πάμε να δούμε πόσο είναι τα γκολ τώρα. Και μετά από το match νούμερο 3, λοιπόν, τα σκορ είναι ως εξής. Παναθηναϊκός 5 γκολ, Ολυμπιακός 4 γκολ. Στο προηγούμενο match έβαλε την κεφαλιά φυσικά ο Σισε από το corner και έβαλε και 2 γκολ ο Καρλίτος. Πάμε τώρα στο match νούμερο 4. Οκ, Will FC, Πίρλο, Κουτίνιο, Νέρες, Κριστιανό, Ουπαμεκάνο, Κόλινς στην άμυνα. Πω, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Πήγαμε, match νούμερο 4. Πάμε, Καρλίτος. Νονι! Ρε, με σκότωσε! Δεν ακούμπησε καν μπάλα, πλάκα μου κάνεις. Κουνάκι, τι έκανε ο τρελός. Αυτό και ήταν Majestic. Πάμε, Μαουρίσιο. Σπάσω τα πόδια. Όχι, Βινίσιους. Κεφαλιά. Ρέση. Σπάσω τα χέρια. Σπάσω τα χέρια. Όχι, τι. Τι. Πώς το έκανε αυτό. Μαντί Καμαρά. Έφυγε, Ροντρίγκες. Μπες στην περιοχή. Έλα, να μην σε βλέπω. Και πάνω που έλεγα. Έφυγε και αυτός. Και πάνω που έλεγα ότι η Λαραμπή δεν βάζει πολλά γκολ και ότι δεν είναι πολύ involved, πήγε και ένα αυτό. Και ξεκίνησε τη φάση και την τελείωσε. Μπράβο, Λαραμπή. Μπράβο, ρε, Λαραμπή. Πώς, γιατί τόσο δύσκολο ήταν αυτό. Και συνεχίζουμε μετά από αυτό το match και εφόσον ήταν ένα γκολ έβαλε ο Καρλίτος, ένα γκολ έβαλε ο Λαραμπή, είναι 6 γκολ για τον Παναθηναϊκό και 5 γκολ για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο match λοιπόν, Chill Bro, Córdoba, Kimbebe. Όχι πάλι Kimbebe, ρε φίλε. Αλλά έχει Διαμπή, έχει Φοφανά και έχει λίγο παράξενη ομάδα. Ωραία, αλλά παράξενη. Τη Μαρία επίσης. Φύγαμε, τελευταίο ματσάκι. Να δούμε, θα το κρατήσει ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα ή θα το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Μπούμ. Ω, το έβαλε ο τρελός. Το έβαλε στο γάμα. Μία στροφή, μπαμ, τέλος. Ρε, όντως είναι δεξιό. Έχω μπερδευτεί. Μία νομίζω είναι αριστερός, μία νομίζω είναι δεξής. Τι πας, τέλειωσε μόλις τώρα ο τύπος με το αριστερό του. Παιδιά, ο Παλάσιος του Παναθηναϊκού μόλις έκανε ρόμπα τον Ιβάν Córdoba της Ίντερ, τον Hero. Πάντως μπορώ να πω ρε φίλε ότι ξέρετε τι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει βάλει πολλά γκολ ο Λαραμπή, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σαν target man, ρε. Έχει σετάρει πάρα πολλές ωραίες μπαλιές, έχει κάνει πολλές assist, κρατάει την μπάλα ωραία. Καταλάβατε. Λαραμπή. Ό,τι καλύτερο τελειώσει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Weekend League Challenge με το πιο νόστιμο chip shot που έχω δει στη ζωή μου. Το πιο νόστιμο σκαυτό και ελπίζω να το ευχαριστήθηκες και εσύ. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαλύψουμε ποιος κέρδισε το challenge, το goal challenge μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Σου το καταλάβετε νομίζω ο Ρελόσκια ποιος το κέρδισε, αλλά τέλος πάντων 6 goal έχει ο Ολυμπιακός λοιπόν. Και 9 γκολ έχει ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο μάτς έβαλε 3 γκολ, βασικά έβαλε 2 γκολ ο Καρλίτος, 1 γκολ ο Παλάσιος και 1 γκολ έβαλε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Οπότε ήμασταν 6-5 πριν, τώρα είμαστε 9-6. Ποιος το περίμενε ρε φίλε. Καρλίτος με 7 γκολ στα 5 μάτς που παίξαμε, 3 assist. Ο Ελαραμπή 1 γκολ, 5 assist, οπότε είχε αρκετές assist. Γκάρι Ροντρίγκες 1 γκολ, 2 assist. Καμαρά 1 γκολ. 0 ο Μαωρίσιο, ο Παλάσιος 2 γκολ, 2 ασίστ στο Παλάσιο. Οπότε γενικά πιο πολύ δουλεύαμε με την αριστερή πλευρά. Παρότι νιώθω ότι. Με τη δεξιά πλευρά, παρότι νιώθω ότι αμυντικά ήταν. Ο MVP για μένα παίζει να ήταν η αριστερή πλευρά. Γιατί και ο Ρέα Πτσουκ ήταν φοβερός. Αν σας αρέσει το βίντεο, πάτε ένα like.
Αν σ' αρέσει το βίντεο, πάτα ένα like. Άμα θες να βλέπεις και άλλα τέτοια βίντεο με ποδόσφαιρο, με FIFA, με gaming γενικά φάση, κάνε ένα subscribe να φτάσουμε τους 60.000 όσο το πιο γρήγορα γίνεται. Άμα γουστάρεις επίσης να τα βλέπεις λίγο FIFA live, μπορείς να μπεις στο trovo.latkaz.tzavu όπου κάνω live 5 με 6 φορές την εβδομάδα. Τα λέμε στο επόμενο λοιπόν, μάγκες. Αυτό είναι από μένα. Τσάω.